Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι. Πάρα πολύ συχνά, ειδικά τα τελευταία χρόνια, ακούμε για ελεύθερες ρίζες και αντιοξυδοτικά. Ακούμε από τηλεόραση, από τους γιατρούς, από διαφημίσεις. Είμαι σίγουρη ότι ξέρετε ότι ελεύθερες ρίζες είναι κάτι κακό και αντιοξυδοτικά είναι κάτι καλό. Αλλά τι είναι ακριβώς? Γιατί το ένα είναι κακό και το άλλο είναι καλό? Το ξέρετε? Αν όχι, καλό είναι να το μάθετε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για την υγεία μας. Θέλω να ξεκινήσω από ελεύθερες ρίζες και εδώ θέλω να θυμηθούμε λίγο τη χημεία. Κανονικά σε οργανικά μόρια τα ηλεκτρόνια στο εξωτερικό τους περίβλημα βρίσκονται σε ζεύγη. Ελεύθερες ρίζες είναι μόρια οι οποίοι για κάποιο λόγο έχουν μόνο ηλεκτρόνιο στο εξωτερικό τους περίβλημα. Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι, να σας πω λίγο αργότερα. Τέτοια μόρια είναι πάρα πολύ ενεργά και επιθετικά, γιατί προσπαθούν να συμπληρώσουν ηλεκτρόνιο που τους λείπει. Και πού να βρουν αυτό το ηλεκτρόνιο? Βέβαια από το μόριο που είναι πλήρες. Και εδώ γίνεται περίπου όπως και στη ζωή μας, ένα μόριο αρπάζει ηλεκτρόνια από το άλλο μόριο και γίνεται ολόκληρη αλυσίδα. Αν θυμηθείτε πώς πέφτουν ντομινό, περίπου έτσι πάει ένα με το άλλο και έτσι επηρεάζονται πάρα πολλά μόρια. Κύτταρο η οποία έχει αυτά τα πειραγμένα μόρια δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά, αρρωσταίνει, σαν αποτέλεσμα αρρωσταίνει κάποιο όργανο, αρχίζουν διάφορες αρρώστιες, από πιο απλές μέχρι και πολύ σοβαρές, μέχρι και το καρκίνο, και βέβαια ο οργανισμός γερνάει πολύ πιο γρήγορα. Τι φταίει και εμφανίζονται ελεύθερες ρίζες ή αλλιώς αυτά τα πειραγμένα μόρια? Οι αιτίες είναι πάρα πολλές, αλλά βασικές αιτίες είναι κακή οικολογική κατάσταση στην περιοχή που ζείτε, κακή διατροφή, νερό που δεν είναι καλής ποιότητας, είναι κακές συνήθειες, είναι μεγάλο άγχος, στρες και κούραση και βέβαια είναι και ακτίνες του ήλιου. Από μόνο τους ελεύθερες ρίζες δεν είναι καταστροφή. Ο οργανισμός έχει δύναμη, έχει μηχανισμό η οποία βοηθάει να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα και είναι αναψυκτικό μας σύστημα. Όμως, αναψυκτικό μας σύστημα επηρεάζεται από όλες αυτές τις αιτίες που μόλις σας είπα και έτσι βρισκόμαστε και με ελεύθερες ρίζες και χωρίς κανένα όπλο να μας βοηθήσει, χωρίς κανένα προστάτη. Πρόσφατα έχω διαβάσει ένα άρθρο, το οποίο πραγματικά με έχει σοκάρει λίγο. Σύγχρονος άνθρωπος καθημερινά λαμβάνει τόσες ελεύθερες ρίζες όσες λάμβανε ένας άνθρωπος, ο οποίος ζούσε στις αρχές 20ου αιώνα σε όλη τη ζωή. Τρομερό! Νομίζω είναι τρομερό. Αλλά και εδώ είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί υπάρχουν αντιοξυδοτικά. Αντιοξυδοτικά καταπολεμάνε ελεύθερες ρίζες, γιατί έχουν στο εξωτερικό τους περίβλημα ένα ηλεκτρόνιο, το οποίο μπορούν να δώσουν στα μόρια σε οποίους λείπει αυτό το ηλεκτρόνιο και έτσι σταματάει αυτή η αλυσίδα. Δηλαδή, αντιοξυδοτικές ουσίες είναι απολύτως απαραίτητες για να μην αρρωσταίνουμε, να έχουμε καλή υγεία. Κυριότερη πηγή αντιοξυδοτικών ουσιών είναι φρούτα και λαχανικά και κυρίως κόκκινα φρούτα και λαχανικά. Επίσης, πολύ πλούσιο σε αντιοξυδοτικές ουσίες είναι ελαιόλαδο, όσπρια, είναι πράσινο τσάι και πάρα πολύ πλούσιο σε αντιοξυδοτικές ουσίες θεωρείται κακάο, βέβαια χωρίς γάλα. Φίλοι μου αγαπημένοι, νομίζω ότι ξέροντας πώς λειτουργούν αντιοξυδοτικές ουσίες, τι είναι ελεύθερες ρίζες, γιατί πρέπει να τρυφόμαστε σωστά, να έχετε μεγαλύτερη όρεξη να το κάνετε και βέβαια σας εύχομαι υγεία, υγεία, και πάλι υγεία. Φιλιά πολλά!